δεν ξεκίνησαν με τις καλύτερες των ενδείξεων οι αγώνες στην Ελλάδα μετά τη διακοπή λόγω COVID-19. Στην ανάβαση του Αχλαδόκαμπου η ενημέρωση ήταν πενιχρή, με δελτίο τύπου και αποτελέσματα να δημοσιεύονται 2 μέρες μετά, χωρίς να σταλούν ποτέ στα ΜΜΕ. Έτσι, ας μην ψάχνουμε γιατί οι αγώνες αυτοκινήτου είναι τόσο χαμηλά στην προβολή στα μέσα, που στο στάδιο που βρισκόμαστε θέλουν έτοιμες λύσεις και όχι ψάξιμο. Σε δεύτερο πλάνο έφτασε το υπηρετικό ράλι που προβληματίζει σε 2 επίπεδα. Στο ένα, σε επίπεδο ασφάλειας, μια και ακόμη και χωρίς θεατές, είχαμε ατυχήματα με εξόδους και τραυματίες και εκτός πυρωμάτων ανάμεσα σε φωτογράφους που κάλυπταν τον αγώνα. Και σε επίπεδο προβολής, σήμερα, μέρα Τετάρτη, 3 μέρες μετά τον αγώνα, δεν έχουν δημοσιευτεί δελτίου τύπου και αποτελέσματα, να μην μιλήσουμε για οποιαδήποτε αποστολή τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σίγουρα χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη. Και όλα αυτά γράφονται και καταγράφονται παρακολουθώντας ρεπορτάζ στην τηλεόραση από το πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας.